Φρανσίσκο, γιατί παρά τις αποφάσεις της πολιτείας αλλά και την απόφαση της διαρκούς Ιεράς Συνόδου, είδαμε κάποιες παραφωνίες σε συγκεκριμένους ιερούς ναούς, τόσο στο Κουκάκι όσο και στην Κέρκυρα. Ο Αντώνης Κρητικός βρίσκεται στο Κουκάκι, γιατί από χθες αναζητείται ο ιερέας ο οποίος προσέφερε θεία κοινωνία σε πιστούς. Αντώνη, έχουμε νεότερα. Τι λέει το ρεπορτάζ μας? Καλή σου μέρα. Καλημέρα, Μαρία, και καλή μεγάλη εβδομάδα. Τι κι αν όλοι μέσα μαζικής ενημέρωσης και ειδικοί λέμε και τονίζουμε πως πρέπει να ακολουθούμε τα μέτρα της πολιτείας. Χθες εδώ ο ιερέας στον Άγιο Νικόλαο, στο Κουκάκι, όπου βρισκόμαστε, αποφάσισε να λειτουργήσει κανονικά την εκκλησία και περίπου 15 πιστοί, οι οποίοι προσήλθαν εδώ να λάβουν την θεία κοινωνία και μάλιστα από την πλαϊνή πόρτα, Μαρία, εκεί από όπου δεν θα μπορούσε να γίνει αντιληπτό αυτό το οποίο συνέβαινε. Από χθες λοιπόν είναι σε μια διαδικασία αναζήτησης η αστυνομία του ιερέα εδώ, του Αγίου Νικολάου στο Κουκάκι, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί προκειμένου να αποφύγει την διαδικασία του αυτοφόρου. Εχθές μάλιστα η ακολουθία του νυμφίου το βράδυ έγινε χωρίς την παρουσία του ιερέα, με την παρουσία όμως της αστυνομίας. Και μαθαίνουμε ότι εξωματική όταν ήταν η αστυνομική εκεί έξω από την εκκλησία και στον προάβλιο χώρο, ο συγκεκριμένος ιερέας δεν ήταν μέσα στο ναό, Αντώνη. Όχι, δεν βρισκόταν εδώ και μάλιστα μαθαίνουμε ότι ο αξιωματικός της αστυνομίας που βρισκόταν εδώ στο σημείο αναγκάστηκε να μπει μέχρι και μέσα στον ιερό ναό προκειμένου να εντοπίσει τον ιερέα. Φυσικά, ο οποίος όμως δεν ήταν εδώ, όπως είπαμε. Ο νεοκόρος του ναού έδωσε κατάθεση εχθές για τα όσα συνέβησαν. Είναι χαρακτηριστικές οι φωτογραφίες που τραβήχθηκαν από γειτονικές πολυκατοικίες, Μαρία, που δείχνουν. Ακριβώς, δείχνουν πιστούς από την πλαϊνή πόρτα κρυφά στον ιερό ναό εδώ που βρισκόμαστε να μεταλαμβάνουν, και όχι μόνο αυτό, βλέπουμε και πατέρα με μικρά παιδιά που ήρθε προκειμένου να λάβει τη θεία κοινωνία από τον ιερέα. Όταν μάλιστα μαθαίνουμε, του είπαν κάποιοι γείτονες του συγκεκριμένου πως αυτό που κάνει είναι παράνομο, εκείνος τους απάντησε πως είναι καθόλου νόμιμο και συνέχιζε κανονικά αυτό που έκανε χθες. Μιλάμε για χθες, Κυριακή των Βαΐων, εδώ στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Κουκάκι. Πάντως, επειδή σε λίγο θα έχουμε κοντά μας το Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ και θα συζητήσουμε και αυτό το θέμα, εδώ είμαστε μία φάση μπροστά. Δηλαδή δεν μιλάμε για αυτή τη συζήτηση που είχε ξεκινήσει μεταξύ επιστημόνων και εκκλησίας για τη Θεία Κοινωνία. Εδώ μιλάμε για μία απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, η οποία προφανώς εδώ καταπατήθηκε, δεν εισακούστηκε από τον συγκεκριμένο ιερέα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, Αντώνη, κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας.